Στο σημείο είχε βρεθεί ο ιατροδικαστής Κύρκυρας, ο κύριος Γιάννης Αϊβατίδης, ο οποίος για ακόμα μία φορά με την ιατροδικαστική εξέταση έδωσε ακόμα πιο πολλά στοιχεία στις αστυνομικές αρχές. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον κύριο Αϊβατίδη. Καλησπέρα σας κύριε Αϊβατίδη και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Και εγώ. Ποια είναι τα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε, έτσι, πάντα στο πλαίσιο των όσων μπορούν να ανακοινωθούν. Εσείς δεν ξέρετε αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή όχι, αλλά πόσα χτυπήματα ή πού ακριβώς χτυπήθηκαν και αν θεωρείτε ότι πρόλαβαν να αντιδράσουν. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι προκύπτει από τη σκηνή του θανάτου των δύο αλλοδαπών ότι ευνηδιάστηκαν, δεν αντέδρασαν, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν καθόλου. Ήταν μια ενέδρα η οποία ήταν εκ του αποτελέσματος και προκύπτει αυτό προσχεδιασμένη, προμελετημένη, επαγγελματικά, σε εισαγωγικά ή εκτός, εκτελεσμένη. Ήταν πολλαπλές οι ρηπές. Και εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολλές από αυτές, 23, ήταν κατά μέτωπον, διότι 23 είναι και οι διατρήσεις οι οποίες μετρήθηκαν στο παρμπρίζ του οχήματος εντός του οποίου ανεβρέθησαν νεκροί. Θα σας πω ότι προσδιορίσα τον χρόνο του θανάτου, το γνωστοποίησα στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι δημοσιοποιήσιμα. Ναι, φυσικά. Αφορούν την προανάκριση και πιστεύω ότι οι αρμόδιοι θα τα αξιοποιήσουν δεόντως. Θα ήθελα να σας πω ότι εχθές έγινε δακτυλοσκόπηση. Τα αποτυπώματα. Ναι. Των δύο ανδρών και σήμερα, από ό,τι με πληροφόρησαν, υπήρξε η οριστική ταυτοποίηση για το ποιους ακριβώς πρόκειται. Οπότε θα εκδοθούν οι αντίστοιχες παραγγελίες για νεκροψία, νεκροτομία. Θα διενεργηθεί αύριο και στις δύο περιπτώσεις. Σήμερα ασχοληθήκαμε στην ιατροδικαστική υπηρεσία με την ενδελεχή ακτινογράφηση των σωρών. Βγήκαν δηλαδή ακτινογραφίες πάρα πολλές με τη συνδρομή του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και ευχαριστώ με την ευκαιρία αυτή τον κύριο Σερβότο Διευθυντή για την αρρωγή στην προσπάθεια αυτή, τέλος πάντων, την οποία έγινε προκειμένου να ανακτήσουμε τα βλήματα, γιατί δεν είναι κάτι πολύ απλό αυτό. Πρέπει να τα εντοπίσουμε ανατομικά, να μην διαλάσει της προσοχής οτιδήποτε. Και όχι μόνο τα βλήματα, αλλά και περιβλήματα ή τμήματα περιβλημάτων, γιατί με τις ρηπές, με τα τραύματα, αποσπάται ένα τμήμα της βολίδος και ο πυρήνας συνεχίζει. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία θα κάνει και θα οδηγήσει θα βοηθήσουμε τις αρχές να κάνουν την ανασύσταση του συμβάντος με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Μάλιστα. Αυτός είναι και ο σκοπός, δηλαδή, να γίνει η ανασύσταση με βάση τα στοιχεία από το χώρο, αλλά και τα ευρήματα. Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο αντιληπτό. Φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά όπλα. Έχει ενδιαφέρον να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τραύματα και στα δύο θύματα και από τα δύο όπλα. Ένα. Άρα μπορούμε δηλαδή να καταλήξουμε ότι δεν ήταν ένας ο δράστης, άρα ήταν δύο. Φαίνεται πως ήταν δύο. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι εάν και οι δύο πυροβόλησαν και τα δύο θύματα, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια. Και θα προκύψει αυτό μέσα από την ιατροδικαστική διερεύνηση που θα γίνει αύριο και φυσικά με τη βαλιστική που θα ακολουθήσει, γιατί επαναλαμβάνω θα γίνει αυτή η ανάκτηση όλων των βλημάτων. Επίσης θα ληφθεί και υλικό για DNA, το οποίο επίσης είναι απαραίτητο. Διότι φαίνεται πως οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν και αυτοί ένα ποινικό ιστορικό, οπότε μπορεί να εξιχνιαστούν ενδεχομένως ανεξιχνίαστες πράξεις που έχουν προβεί στο παρελθόν.
Γενικότερα είναι μια υπόθεση που έχει εμπλακεί και η Ιντερπόλ. Οι αστυνομικές αρχές, οι ελληνικές, πραγματικά έχουν προβεί σε εργόδεις προσπάθειες για την διαλέφκανση του συγκεκριμένου συμβάντος. Να. Και φαίνεται αυτό, ότι ήταν πραγματικά κάτι πολύ καλά οργανωμένο, γιατί οργανώθηκε προφανώς και μία διαφυγή των δραστών. Ναι, ναι. Με την συνδρομή ενδεχομένως μπορεί να γίνει και αυτού τελώς αυτή η διαφυγή, αλλά θα είναι προανακριτικά βέβαια ερωτήματα που θα απαντηθούν στην πορεία. Παναλαμβάνω, είναι μακρύς ο δρόμος για τη διαλεύκανση. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, αν μπορείτε να απαντήσετε. Ναι. Μπορείτε να προσδιορίσετε τον χρόνο που έγινε. Τον έχω προσδιορίσει. Αχα. Και φαίνεται ότι με μεγάλη ακρίβεια έδωσα συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή από τη στιγμή που, συγκεκριμένο αριθμό ωρών από τη χρονική στιγμή που εξήτασα, mm-hmm. γιατί εγώ εξήτασα τις σωρούς 11 και 30, ενώ ήμουνα ήδη από τις 9 στο σημείο, 11 και μισή υπήρξε η δυνατότητα να εξετάσω τις σωρούς και προσδιορίσα το χρόνο του θανάτου κάποιο αριθμό ωρών πριν τις 11 Αχα. Και 30, που δεν μπορώ να το Όχι, όχι, ναι, ναι, φυσικά, όμως, φυσικά. Το έχω γνωστοποιήσει και φαίνεται πως επιβεβαιώνεται αυτό μέσω άλλων προανακριτικών δεδομένων και μάλιστα με αρκετά μεγάλη και ικανοποιητική, θα έλεγα, ακρίβεια, γιατί το κρίσιμο εδώ πέρα βεβαίως είναι και ο χρόνος του θανάτου για πιθανά άλοθη και τα λοιπά, το καταλαβαίνετε, αλλά και για το πόσο χρόνο ενδεχομένως είχαν αυτοί οι δράστες, ούτως ώστε να διαφύγουν την σύλληψη. Βέβαια. Βέβαια. Ναι, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία τα οποία σίγουρα έχετε δώσει εσείς από τη δική σας πλευρά στην αστυνομία. Νομίζω ότι πάντα έτσι γίνεται εξάλλου. Ο ιατροδικαστής, η ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή η οποία ρίχνει, ξέρετε, το φως στα μικρά τα οποία δεν μπορούν εύκολα και οι αστυνομικές αρχές. Στο πλαίσιο εντολών των προανακριτικών αρχών. Έτσι. Mm-hmm. Δεν λειτουργούμε αυτοτελώς. Παίρνουμε κάποιες εντολές και απαντούμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ναι. Στις περισσότερες φορές, ευτυχώς, είναι επιστημονικώς εφικτό να απαντηθούν αυτά και πραγματικά νομίζω ότι συνδράμουμε επιστημονικά το έργο των αστυνομικών αρχών. Άρα λοιπόν η είδηση ουσιαστικά που μας δίνετε είναι ότι αύριο θα γίνει η ιατροδικαστική νεκροψία, συγγνώμη. Η ακτινογράφηση, η οποία είναι επιβεβλημένη και εντός του πρωτοκόλου διαγνωστική, ας το πούμε, ενέργεια στις περιπτώσεις αυτές, ειδικά στις περιπτώσεις αυτές. Να. Και αύριο θα προβούμε πλέον στην νεκροψία και νεκροτομία, γιατί μέχρι σήμερα δεν ήταν τακτοποιημένοι πλήρως οι δύο αυτοί οι άνδρες. Σωστά. Ξέρετε, γιατί ακούστηκε ότι ήταν και πλαστά τα έγγραφά τους και ότι είδατε στην αρχή, λέγαμε όλοι για Σλοβαίνοι. Επιτρέπεται να λεχθεί, ισχύει αυτό. Ναι. Ισχύει. Ναι, ναι. Ναι, γι' αυτό στην αρχή μπερδευτήκαμε και εμείς λίγο. Στην ακρίβειά τους. Mm-hmm. Θα περικαλά στην κόφα, αλλά εντάξει, όλα θα ελεγχθούν αυτά από τις αρμόδιες αρχές και από τα εργαστήρια, βέβαια, θα δώσουν απαντήσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ, κύριε Ιβατίδη. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μας δώσατε και κάποια στοιχεία, όσο τουλάχιστον μπορείτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Επιτρέπετε να δοθούν. Έτσι. Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι η ενημέρωση του κοινού είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πραγματικά και θα τα ξαναπούμε, εννοείται, μόλις ολοκληρωθεί η δικασία και με όσα στοιχεία μπορείτε να μας δώσετε κι εσείς ξανά. Αν μπορώ να δώσω μια καλύτερη εικόνα, βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Ιβατίδη. Σημαντικά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε ο κ. Ιβατίδης για την διπλή δολοφονία. Στο Χαλικούν, αύριο λοιπόν, νεκροψία, νεκροτομή. Ταυτοποιήθηκαν σήμερα τελικά ποιοι ήταν αυτοί οι δύο άντρες, καθώς είχαν και πλαστά έγγραφα, όπως τελικά διαπιστώθηκε. Και έχει ταυτοποιηθεί και το γεγονός ότι ήταν και δύο όπλα διαφορετικά. Άρα μπορεί να μιλάμε για έναν παραπάνω από έναν από τους δράστες. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως και στην πορεία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται όμως και με το θέμα του κορονοϊού, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πλέον καθημερινά. Στην Κέρκυρα, από τις αρχές Ιουλίου μέχρι αυτήν την ώρα, έχουμε 16 συνολικά κρούσματα. Ήταν όλα εισαγόμενα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις.
Καθημερινά πλέον γίνονται γνωστά κρούσματα στην Κέρκυρα, είτε από το αεροδρόμιο είτε από το λιμάνι. Τελευταία ήταν χθες το απόγευμα και πρόκειται για έναν άντρα από την Βρετανία, ο οποίος έμενε σε κατάλημα στην Αχαράβη με τα πενταμελή οικογένειά του. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο ξενοδοχείο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Συνολικά έως τώρα έχουμε 16 κρούσματα, ενώ στο ξενοδοχείο αναφοράς είναι 13 άτομα. Μια γυναίκα από την Ρουμανία, ο άντρας της αναμένεται να πάρει εξιτήριο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ανίνων, 3 άτομα από τη Μαρίνα των Κουβιών, το ένα ήταν θετικό κρούσμα. 4 άτομα μεταφέρθηκαν την Τετάρτη και 5 που μεταφέρθηκαν εχθές. Τέλος, το νοσοκομείο της Κέρκυρας νοσηλεύεται.